Τις συνθήκε κάτω από τι οποίε σημειώθηκε η οικογενειακή τραγωδία στη Ζαχάρο Ηλίας, όπου ένα πατέρα πυροβόλησε και σκότωσε τον έναν από του γιου του πριν στρέψει την κάνη του όπλου προ το μέρο του και βάλει τέρμα στη ζωή του, ερευνούν οι αστυνομικοί στην περιοχή. Με ανακρίσει που διεξάγονται κυρίω στο πλαίσιο τη οικογένεια αλλά και στο φιλικό περιβάλλον των θυμάτων. Όλα ξεκίνησαν λίγο μετά τι 9 το βράδυ τη Δευτέρα, αλλά φαίνεται πω η προστριβή για άγνωστου λόγου μεταξύ του 86χρονου πατέρα και του 45χρονου γιου είχε ξεκινήσει πολύ καιρό πριν. Σύμφωνα με πληροφορίε, πατέρα και γιο λογόφεραν για πολλωστή φορά. Έμελε όμω να είναι η τελευταία, καθώ ο 86χρονο πήρε το όπλο, πυροβόλησε και σκότωσε το παιδί του και αμέσω μετά αυτοκτόνησε. Σύμφωνα με πληροφορίε, οι δύο άνδρε διαπληκτίζονταν συχνά τα τελευταία. Χρόνια, ενώ οι αστυνομικοί που ερευνούν την υπόθεση βρήκαν ένα σημείωμα το οποίο είναι πιθανό να προσφέρει απαντήσει. Ο συνταξιούχο εκπαιδευτικό έμενε μόνο του στο πατρικό του σπίτι στη Μιλέα και είχε νέα παιδιά, ενώ η σύζυγό του απεβίωσε πριν χρόνια. Ο μικρότερος γιος του είχε κατέβει το τελευταίο διάστημα στην περιοχή τη Ζαχάρο και έμενε είτε με τον πατέρα του στο χωριό είτε στον πύργο. Χθε είχε κανονίσει να βρεθεί στον πύργο με τα αδέρφια του προκειμένου να φάνε όλοι μαζί. Πριν κατέβει στον πύργο, όμω, αποφάσισε να ενημερώσει και να συναντήσει για λίγο τον πατέρα του. Μια συνάντηση που τελικά οδήγησε σε αυτήν την τραγωδία. Τα αδέρφια του τον περίμεναν, αλλά τελικά ενημερώθηκαν για το κακό που είχε χτυπήσει την οικογένειά του. Η αστυνομία αναζητά απαντήσει για του λόγου που οδήγησαν τον 86χρονο στο έγκλημα και ακολούθω στην αυτοκτονία. Ενώ κομβικό ρόλο στη διαλεύκανση τη υπόθεση έχει ο λόγο των προστριβών μεταξύ του συνταξίουχου εκπαιδευτικού και του 45χρονου γιου του.